Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα αφετηριακά να πω ότι και εγώ θεωρώ πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και πενετή πρωτοβουλία του Κωστή Κατεράκη την πρωτοβουλία για τις ΔΕΚΟ και το μοντέλο της ΔΕΗ. Μα και μακάρι όλοι μαζί να πετύχετε τέτοια πράγματα, κύριε Υπουργέ. Αυτά διψάμε, γι' αυτό και εψηφίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Με και θα τα κάνει. Με τα κάνει αρκετά και θα κάνει κάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Είναι αυτή η προσπάθεια της κυρίας Κεραμέως σε αυτή τη λογική τώρα, κύριε Γεωργιάδη, διότι βλέπω έχει ανοίξει μια ιστορία με το θέμα των εξετάσεων των ανθρώπων των 600 που διοικούν κρατικές εταιρείες, κρατικές θέσεις. Ασφαλώς και ναι είναι η απάντηση. Η ανάγκη να έχουμε διαφάνεια στον τρόπο προσλήψεως διοικήσεων στο δημόσιο ήταν βασική μας προγραμματική δέσμευση. Είναι κάτι που το συζητάνε τα κόμματα σχεδόν την πρώτη μέρα που μπήκα στη Βουλή. Πριν από 17 χρόνια και ναι, βεβαίως είναι προς αυτή η κατεύθυνση. Αυτό μου ρωτάτε. Γεννάτε ζήτημα με τους αποτυχώντες διοικητές των νοσοκομείων. Πάμε να το εξειδικεύσουμε τώρα. Ναι. Δεν είναι μόνο, φαντάζομαι, δεν κρίθηκαν μόνο όσοι διοικούν κρατικά νοσοκομεία και άλλες. Να το εξηγήσω. Ναι, ναι. Πρώτον, το δημοσίευμα δεν είναι ακριβές ως προς το εξής. Τα αποτελέσματα για τους διοικητές δεν είναι γνωστά ακόμα. Ούτε σε μένα, ούτε στον ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Άρα σίγουρα όχι στην εφημερίδα. Γιατί δεν αναφέρεστε στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Δεν έχουν βγει ακόμα. Το οποίο έλεγε, με συγχωρείτε να το υπενθυμίσω, ζητώ συγγνώμη κύριε Υπουργέ, κόπηκαν συσσαγωγικά οι μισοί διοικητές του ΕΣΥ. Απέτυχαν στις εξετάσεις αξιολόγηση. Αυτό έγραφε η εφημερίδα. Επαναλαμβάνω. Το δημοσίευμα δεν είναι ακριβές, διότι πρώτον δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα για τους διοικητές. Αυτό που δημοσιεύσαμε την περασμένη εβδομάδα, που δημοσίευσε ο ΑΣΕΠ δηλαδή, είναι τα αποτελέσματα για τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Δεύτερον. Τον είπε δηλαδή, τον είπε ή αυτό. Τον είπε. Μάλιστα. Τον 7 είπε και μάλιστα. Των υποδιοικητών του. Δεύτερον, δεν είναι ακριβές όπως το εξής. Δεν υπάρχει έννοια της επιτυχίας ή της αποτυχίας στο τεστ. Το τεστ τι είναι? Είναι μία σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να μην πηγαίνουν άπειροι για συνέντευξη. Θα ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ αργή. Άρα, τι λέει ο νόμος? Λέει, έχεις μια υγειονομική περιφέρεια, μέσα στην πρώτη 70 αιτήσεις. Οι 15 πρώτοι περνάνε στην επόμενη φάση. Έχεις μια άλλη υγειονομική περιφέρεια 6 αιτήσεις και οι 6, ασχέτως που έχουν γράψει, περνάνε στην επόμενη φάση. Δεν υπάρχει βάση στο τεστ. Το τεστ βάζει μια σειρά σε μια σειρά της υποψηφίου, ώστε αυτοί που δεν είναι στην πρώτη δεκαπεντάδα να μην πηγαίνουν στην επόμενη φάση. Όταν κάπου έχει υποψηφίους 100, δεν θα αποτύχουν σε εισαγωγικά οι 85, αφού θα περάσουν οι πρώτοι 15, σας λέω. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτός που δεν πέρασε στην επόμενη φάση είναι κάποιος άχρηστος. Σημαίνει ότι μεταξύ των υποψηφίων που υπήρχαν, υπήρχαν 15 που γράψαν μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν. Δεν ξέρω αν το εξηγώ απλά. Το λέω γιατί δημιουργήθηκε χθες ευλόγως η απορία στην κοινή γνώμη. Δηλαδή έχουμε το 50% τους διοικητές αχρήστους στα νοσοκομεία και σήμερα άκουγα εσάς να λέτε στην τηλεόραση να απολυθούν αμέσως οι άχρηστοι 50% διοικητές. Εάν είναι... αν πάμε με το δεδομένο... Μισό λεπτό. Είναι όλο λάθος συζήτηση. Αφού είναι λάθος συζήτηση, άρα είμαι λάθος κι εγώ. Αλλά θέλω να πω... Τι να πω, όταν λέμε ότι οι μισοί δεν είναι... Κρίθηκαν ότι δεν μπορούν, θα φύγουν. Επαναλαμβάνω. Το τεστ είχε την εξής λογική. Να βάλει σε μία σειρά κατάταξης τους υποψηφίους, γιατί όταν σε μία υγειονομική περιφέρεια, την πρώτη, έχεις 100 υποψηφίους, αν πρέπει να πάνε 100 για συνέντευξη στον ΑΣΕΠ, να μετρηθούν για 100 τα μόρια τους κλπ, θα κάνεις 15 χρόνια. Άρα για να μπορεί να έχει μια σχετική ταχύτητα η διαδικασία, που είναι από τη φύση ούτως ή άλλως πολύ αργή, μπήκε το τεστ για να τους βάλει σε μια σειρά. Ποιος αξιολογεί στη συνέχεια? Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν είναι στην πρώτη δεκαπεντάδα είναι αποτυχώς. Ωραία. Στο επόμενο στάδιο, για να καταλάβουμε λίγο πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, στο επόμενο στάδιο ποιος αξιολογεί αυτούς τους 15, κύριε Υπουργέ? Στο επόμενο στάδιο τράει ο ΑΣΕΠ, αυτό κάνει τώρα, τα μόρια ενός εκάστου, δηλαδή τη διοίκηση που είχε, τα πτυχία κλπ. Αυτό βγάζει την πρώτη εφτάδα και η πρώτη εφτάδα περνάει από τη διαδικασία της συνέντευξης για να κριθεί τελικά ποιοι θα είναι οι τρεις
Όπου τη συνέντευξη την κάνει ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός. Ο ΑΣΕΠ. Ο υπουργός επιλέγει από τους πρώτους τρεις στο τέλος. Στον υπουργό έρχονται τρία ονόματα για την κάθε θέση. Και ο υπουργός διαλέγει ένα από τους τρεις. Μάλιστα. Την διαδικασία. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ούτε άχρηστους διοικητές. Δεν θα δημιουργηθεί η εντύπωση στον κόσμο ότι οι μισοί διοικητές μέσα στο κόμμα είναι άχρηστοι. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αληθή τα δεδομένα. Δεν είναι ακριβή, όχι αληθή, ακριβή τα δεδομένα. Συμφωνούμε. Ακριβώς αυτό σας λέω. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε έτσι τους ανθρώπους, ούτε να δημιουργούμε και αίσθημα ασφάλεια στους πολίτες μας ότι τα μισά νοσοκομεία έχουν άξιους διοικητές. Δεν είναι αληθές. Αυτό είπα. Γιατί άκουσα και κάποια σχόλια, μου τα έφερα από τον κύριο Πρωτοσάλτε, που ξέρετε, εγώ γενικά δεν διακρίνουμε για την ηρεμία μου, δεν είναι το πιο δυνατό μου χαρακτηριστικό. Λέει ο Γεωργιάδης, λέει, ξύνησε, άκουσα ένα δημοσιογράφο να λέει χθες, γιατί λέει θα πάνε να βγάλουν τους φίλους του. Ποιους φίλους μου. Έχω διορίσει εγώ κανένα διοικητή και δεν το ήξερα. Οι διοικητές διοριστήκαν από τη Βασίλη και Κίλια. Φίλοι δικοί μου είναι. Ούτε που τους ήξερα να γίνει υπουργός υγείας. Ναι. Άρα παρακαλώ πολύ μην ακούω τέτοια σχόλια που με προσβάλλουν και δεν είναι και αληθινά. Ναι. Είναι λόγο αυτά όλα θα αλλάξουν κύριε Υπουργέ. Είναι όλα από την κεκτημένη ταχύτητα του παρελθόντος που μάθαμε κι εμείς και παπαγαλίζαμε και η δημοσιογραφία. Μισό λεπτό. Θέλω να μας βάζω όλους μες στην ευθύνη. Παπαγαλίζαμε κι εμείς για χρόνια και αυτό που συνέβαινε. Δηλαδή ότι τοποθετεί κάθε εξουσία, εκάστοτε εξουσία, τους δικούς της διοικητές. Μα γι' αυτό και ο νόμος στην ουσία του είναι σωστό, σας λέω. Ναι. Είναι σωστό να θεσπίσεις μια διαφανή διαδικασία. Είναι απολύτως το υποστήριξη. Ναι. Πώς θα απαντούσατε... Το να έχεις μια διαφανή διαδικασία είναι σωστό. Μάλιστα. Πώς θα απαντούσατε στον κύριο Σπύρο Πολίτη, στον διαγωνισμό δεν υπήρχε βάση. Έλεος, έχετε δει ποτέ το τεστ. Γιατί άραγε δεν το έχετε δει ποτέ ούτε εσείς ούτε κανείς άλλος. Μυστικό είναι, δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος σε τι ακριβώς αξιολογήθηκαν όλοι οι διοικητές και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Γιατί δεν έπιασε κανείς υποψήφιος περισσότερο από 650 στα 800 μονάδες, όχι μεταξύ των διοικητών αλλά από όλους συμμετέχοντες και τους 1200. Όλοι λοιπόν άχρηστοι οι διοικητές του ΕΣΥ έτσι με μια τόσο απλοϊκή προσέγγιση. Ναι. Τα είπα, δεν είναι άχρηστοι. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Όχι έτσι, αυτό λέει. Δεξιοτήτων στην πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση αυτή καθ' αυτή του νοσοκομείου. Είναι πολύ πιθανό, δυστυχώς, εγώ έχω παράδειγμα, δεν θα πω ονόματα τώρα στο ραδιό. Διοικητών που στην πραγματικότητα είναι εξαιρετική στην εργασία του. Εξαιρετική. Αλλά στο τεστ δεν πήγαν καλά. Το τεστ ήταν τεστ δεξιοτήτων. Είναι άλλο πράγμα. Αλλά έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπουν σε σειρά οι υποψήφοι. Και επελέγει ο τόσο τεστ. Ναι, αυτός που είναι, λέτε εσείς, που είναι εξαιρετικός, ο οποίος έχει διοικητικές δυνατότητες, δεν του δίνει ένα κάποιο τεστ που να αποδείξει την διοικητική του δυνότητα μέσω ενός τεστ, κύριε Γεωργιάδη, πέραν της πρακτικής εφαρμογής. Εδώ έπρεπε να επιλέξεις πώς θα κάνεις τη σειρά κατάταξης. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Αν δεν είσαι 15, αλλά δεν πας στην επόμενη φάση. Ναι, διότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ανθρώπους πολύ καλύτερα από κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τα τυπικά προσόντα, ας πούμε. Επελέγει μια διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε πολύ μεγάλες, κυρίως πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την αρχική, ας πούμε έτσι, είσοδο υποψηφιοτήτων για την εταιρεία. Το τεστ δεν είναι ελληνική εφεύρεση, είναι παγκόσμια αυτά. Χρησιμοποιούνται από πολύ μεγάλες εταιρείες. Δεν τα φτιάξουμε εμείς. Και η ουσία του τεστ, παραλαμβάνω, ήταν όχι να πει κάποιο είναι χρήσιμο ή κάποιο είναι άχρηστο. Δεν υπάρχει κανένα άχρηστο. Δεν υπάρχει κανένα άχρηστο άνθρωπο γενικά. Αν δεν υπάρχει και κανένα άχρηστο με την έννοια που το λέμε διοικητή, αλλά υπάρχει για να μπουν σε μια σειρά κατάταξη. Επαναλαμβάνω, η ουσία του νόμου του να έχουμε μια διαφανή διαδικασία είναι σωστή και με βρίσκει σύμφωνο. Οι λεπτομέρειε ενό εκάστου νόμου, όχι του συγκεκριμένου νόμου, θα κρυθούν από το αποτέλεσμα. Ναι. Όταν θα έχουμε τι νέε διοικήσει και θα τη συγκρίνουμε με τις παλαιότητες, θα μπορούμε να πούμε αν ο νόμος λειτουργεί σωστά ή όχι. Αυτό πώς θα το πω εγώ σήμερα. Τώρα, στους διοικητές, υπάρχει κάποιος που, δηλαδή στους διοικητές, τους ήδη υπάρχοντες, το αποτέλεσμα ποιο είναι, αυτό, στο σκέλος των διοικητών. Δεν έχουν βγει τα συνολικά αποτελέσματα των διοικητών. Αυτό που ανέφερα πριν για τον έναν που το ξέρω είναι γιατί ο ίδιος μου είπε το βαθμό του. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή οι βαθμοί έχουν σταλεί από τον ΑΣΕΠ στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Ναι. Είναι προσωπικά δεδομένα, εγώ δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Έχω όμως, εννοώ επισήμως, έχω όμως την περίπτωση ενός διοικητή που ήρθε στο γράφημα και μου είπε: μου ήρθε αυτό το μήνυμα, έχω αυτό το βαθμό. Κύριε Υπουργέ, με αυτό το βαθμό δυστυχώς είναι 60 υποψήφοι, δεν θα είμαι στην 15. Πράγματι, το βαθμό ήταν χαμηλός. Δεν θα ήταν στην 15. Δεν θα είναι λογικά στην 15.
Α, δεν έχουν βγει ακόμα αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, άρα πάμε για αντικατάσταση, για να το καταλάβω. Όταν θα βγουν, όταν θα βγουν, θα αλλάξει. Θα αλλάξουν και οι επικεφαλείς ΥΠΕ των περιφερειών, δηλαδή. Οι περιφερειάρχες. ΥΠΕ, εκεί που θα έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τώρα, σας είπα, δημοσιεύτηκε 19. Ναι, άρα θα εφαρμοστεί όλο μέχρι τέλους. Δηλαδή, διαβεβαιώνεται, αυτό θέλω να ξέρει το κοινό, ότι αυτό το πράγμα θα τελεσφορήσει, θα βγάλει ένα αποτέλεσμα. Απολύτως. Μάλιστα. Αυτό να ακουστεί στην κοινωνία, βεβαίως. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ένα λεπτό, κύριε. Οι νόμοι είναι για να τηρούνται. Δεν είναι για να ψηφίζονται. Αυτό. Και να το ακούει, να το ακούει η κοινωνία. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Ναι. Το αν ένας νόμος τελικά είναι ιδανικός, καλός, καλός προηγούμενο ή όχι, δεν είναι πάντα από το αποτέλεσμα. Σύμφωνα, αλλά για να έχει το αποτέλεσμα πρέπει να εφαρμόσει μια διαδικασία. Σήμερα έχουμε μια πρώτη και πρωτόγνωρη διαδικασία απόλυτης διαφάνειας. Όσοι συζητάγανε επί χρόνια το κάθε κόμμα βάζει τους δικούς του στα νοσοκομεία, στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ κλπ. Σήμερα πρέπει να γνωρίζει ο κόμμας ότι έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους ένα νόμο που εγγέρει την απόλυτη διαφάνεια. Μένει να απαντηθεί αν θα οδηγήσει και σε αποτελεσματικότητα. Αυτό θα απαντήσει η ζωή. Φυσικά. Και η πραγματικότητα. Ναι, δύο θέματα επιλέγω από το μεγάλο φάκελο που έχει, από το μεγάλο φάκελο που έχει ήδη σχηματιστεί στο εργαλείο με το οποίο κάνω τη δουλειά μου, κύριε. Στην ταμπλέτα, κύριε Γεωργιάδη, και σας κάποια στιγμή πρέπει να συνοηθούμε, να έρθείτε και να έχετε και χρόνο, γιατί έχει πολύ υλικό. Αλλά δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Γιατί ετοιμάζουμε τώρα την υπουργική απόφαση, ωραία, εντός των ημερών, πολύ γρήγορα, θα ακουστεί αυτό, για το τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να οργανώνουν το ιδιωτικό τους έργο οι γιατροί του ΕΣΥ. Ωραία. Το περιμένουν πάρα πολλοί γιατροί του ΕΣΥ. Μπράβο. Είμαι σχεδόν έτοιμος να υπογράψω την υπουργική απόφαση. Μέσα στις επόμενες μέρες θα την παρουσιάσω, θα την υπογράψω. Και αμέσως μετά το δηλώνω, για να προλάβω σχετική ερώτηση ακροατών σας, θα εκδώσουμε εντός του μηνός Ιουλίου και την υπουργική απόφαση, ΚΙΑ είναι και οι δύο, κοινές πολιτικές αποφάσεις, με το Υπουργείο Οικονομικών, για τους όρους και τις προϋποθέσεις που οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να συνεργάζονται με το ΕΣΥ. Μάλιστα. Το αντίθετο. Ωραία. Λοιπόν, στις 30 Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις, λέει ο Ιωάννης, των παιδιάτρων με τον ΕΟΠΗ. Αν δεν ανανεωθούν, η δωρεάν πρόσβαση του παιδικού πληθυσμού με τον ΕΟΠΗ θα είναι ανέφικτη. Παρακαλώ, προωθήστε το μήνυμα στην κυρία Αγαπηδάκη. Θα ανανεωθούν. Θα ανανεωθούν. Ωραία, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, στην παρουσίαση του κυρίου Γεωργιάδη θα είναι πρέπον να τον ρωτήσετε τι θα γίνει με τον προσωπικό ιατρό που εδώ και τόσο καιρό είναι σε τέλμα, θα έλεγα, το έχει απαξιώσει το κράτος. Είναι παθολόγος αυτός ο οποίος θέτει το ερώτημα. Ναι. Με την κυρία Αγαπηδάκη, το σχέδιο νόμου για το επόμενο βήμα του οικογενειακού γιατρού, καταρχάς δεν είναι σε τέλμα. Οι οικογενειακοί γιατροί έχουν καλύψει ήδη το μισό πληθυσμό. Τα 5 εκατομμύρια των Ελλήνων κάνουν χρήση του οικογενειακού γιατρού. Οι μισοί Έλληνες. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Παρατάτω, ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 25 να έχουμε φτάσει στο 75% του πληθυσμού. Λέει να βάλουμε ένα 2,5 εκατομμύρια. Έχουμε παρουσιάσει την κυρία Αγαπηδάκη πριν από περίπου 2 μήνες το σχέδιο νόμου που ετοιμάζουμε. Είναι σχεδόν έτοιμο μέσα στο καλοκαίρι. Θα βγει σε δημόσια διαβούλευση για να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. Και με βάση τους άξονες που παρουσιάζουμε, θα πάμε στη δεύτερη φάση του οικογενειακού γιατρού, που θα έχει και τη δυνατότητα ιδιωτών γιατρών, εάν το επιθυμούν, να παίζουν και το ρόλο του οικογενειακού γιατρού. Θα έχει και τα KPI, δηλαδή τους δείκτες αποδοτικότητας, για τους οικογενειακούς γιατρούς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας. Περιμένω από τα πού από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.